Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου τελέστηκε το 4ο Μνημόσυνο του Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας του Αποναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριου Αλεξάνδρου μαζί με το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των ευεργετών και δωρητών της πόλης Ναυπάκτου. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος χωροστάτησε στον Αναστάσιμο Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, πλαισιούμενος από τους ιερείς πατέρα Θωμά Βαμβίνη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, Αρχιμανδρίτη πατέρα Πολύκαρπο Θεοφάνη και τους διακόνους πατέρες Παΐσιο Παρασκευά και Αντώνιο Αντωνιάδη. Του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αυτός Κύριε Ανάπαυσον τας ψυχάς των κειμένων δούλων σου Αλεξάνδρου Αρχιερέως αδερφού και συλλητηγού ημών γενωμένων των αηδήμων ευεργετών και δωρητών της πόλεως και της επαρχίας της Σεραφείμ, Χριστοφόρου, Δαμασκηνού, των αρχιερέων. Ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του αρχικά αναφέρθηκε στα Ευαγή Ιδρύματα, στα οποία είναι πρόεδρος. Όπως σημειώσε, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την Προεδρία των Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων, καθώς τα προηγούμενα χρόνια κάποια από αυτά μπήκαν σε κατάσταση αδράνειας και κάποια άλλα δεν λειτουργούσαν για το σκοπό που είχαν συσταθεί από τους δωρητές και ευεργέτες της πόλης. Όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης από Άμβωνος, από την ημέρα της αναλήψης του καθηκόντου του στα Ιδρύματα μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί 1.500.000 ευρώ σε μαθητές και φοιτητές, ώστε να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους ή τους μεταπτυχιακούς τους τίτλους. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη των Ιδρυμάτων και τους γραμματείς τους, όπως και όσους συμβάλλουν στον συντονισμό και την καλή λειτουργία τους, τόνισε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Σήμερα τελούμε ιερό μνημόσυνο για τους μεγάλους ευεργέτες και δωρητές της επαρχίας μας, οι οποίοι προσέφεραν ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας τους για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερως των νέων που σπουδάζουν. Όντως αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά και εμείς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο εκάστοτε Μητροπολίτης ως πρόεδρος και ο εκάστοτε Δήμαρχος ως αντιπρόεδρος όλων σχεδόν των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων της πόλεως αυτής και της επαρχίας αγωνιζόμαστε, νομίζω, σκληρά για την εκπλήρωση των σκοπών των αηδήμων ευεργετών και δωρητών της πόλεως μας. Απλώς να υπενθυμίσω ότι μέσα σε περίπου 20 χρόνια διαθέσαμε 1,5 περίπου εκατομμύριο ευρώ για παιδιά τα οποία σπουδάζουν είτε μαθητές είτε φοιτητές. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη των Ιδρυμάτων και τους γραμματείς τους, όπως και όσους συμβάλλουν στο συντονισμό και την καλή λειτουργία τους. Με αφορμή το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους μεγάλους δωρητές και ευεργέτες, αναφέρθηκε και στη μορφή του μακαριστού Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε διατελέσει και Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Εξάλλου την Κυριακή συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στα χαρίσματα του μακαριστού Αλέξανδρου, ενώ τόνισε ιδιαίτερα πως μία από τις βασικές δραστηριότητες του ήταν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες περιόδευε όλη την οργή Ναυπακτία και την περιοχή του Αγίου Βλασίου και έφτανε στα ακρότατα μέρη της Μητροπόλεως, όπου οι άνθρωποι είχαν πολλά χρόνια να δουν Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος αγαπούσε πολύ την Ήπεθρο, διότι και αυτός καταγόταν από αγροτική οικογένεια και γνώριζε τα προβλήματά της. Ο ίδιος ασχολείται και με γεωργικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και με οικοδομικές εργασίες. Στην Ναυπάκτου συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες, σημείωσε ο κύριος Ιερόθεος, που είναι γνωστές στους κατοίκους της περιοχής από κληρικούς και μοναχούς, οι οποίες τον στεναχωρούσαν. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ανέφερε πως ο μακαριστός Αλέξανδρος σε ένα κείμενό του στο περιοδικό Εκκλησιαστική Ναύση το Μάιο και τον Ιούνιο του 1988 αναφερόταν στην ενότητα που πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία
η οποία δεν υπήρχε και καθόριζε τα αίτια της διαιρέσεως που είναι το πάθος του εγωισμού που έχει δύο εκδηλώσεις, τη φιλοδοξία και την φιλαρχία και καταλήγουν στη φιλονικία στο συμφέρον και στην επιμονή να επιβάλλουμε το θέλημά μας. Δυστυχώς όμως, όπως γράφει, το κακό της διαιρέσεως το βλέπουμε και στην εκκλησία μας και λυπούμεθα, γιατί σε ένα άγιο χώρο υπάρχουν διχοστασίες και διαιρέσεις που οδηγούν σε έρηδες και διαμάχες. Μάλιστα, κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του το 1995, σε αυτόν εδώ το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου αναφέρθηκε σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Ο γέροντάς μου, Άγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Ερμοπίας, συχνά τόνιζε ότι το αφεντικό του κάθε αρχιερέως είναι ο Χριστός. Ευχόμεθα Κύριος ο Θεός, ο Δομήτωρ της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας, να αναπαύσει την ψυχή του μακαριστού Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας του Αποναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Αλεξάνδρου, εν σκηνές δικαίων, εν κόρμης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, αιωνία αυτού η μνήμη.